Θα ξεκινήσω με τον τίτλο ενός τραγουδιού, κύριε Υπουργέ, που λέει «Λέγε τα πράγματα με το όνομά τους». Έτσι μας καλεί να κάνουμε ένα τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη και του Κώστα Τρυπολίτη. Η κυβέρνησή σας όμως κάνει το ακριβώς αντίθετο. Δείτε, την ώρα που παραδίδει το Πανεπιστήμιο στους εμπόρους των πτυχίων, την ώρα που γενικεύει τη λειτουργία του Δημόσιου Πανεπιστημίου ως επιχείρηση πώλησης εκπαιδευτικών προϊόντων, για να έχουν, λέει, τα πανεπιστήμια έσοδα και να κρίνονται βιώσιμα από αυτήν την περιβόητη εθνική αρχή αξιολόγησης της εκπαίδευσης, τη διορισμένη από την κυβέρνηση βέβαια, η κυβέρνηση όλο αυτό το βαφτίζει απελευθέρωση από την οπισθοδρόμηση και τις παθογένειες του παρελθόντος. Έτσι λέτε, την ώρα που βαφτίζει το κρέας ψάρι και μιλά για μη κερδοσκοπικά ιδιωτικά πανεπιστήμια, υποτιμώντας την νοημοσύνη του κόσμου, λες και οι επιχειρηματίες της ανώτατης εκπαίδευσης θα επενδύσουν για την ψυχή της μάνας τους και όχι για τα κέρδη τους, την ώρα που προκλητικά ονομάζεται ως ιστορική ανορθογραφία την αποκλειστικά δημόσια πανεπιστημιακή εκπαίδευση, δηλαδή για να καταλάβουμε ιστορική ανορθογραφία ποιο, αυτό που έχει επιβάλει ο λαός μας με τους αγώνες του, κόντρα στα εδώ και μια εικοσαετία τουλάχιστον σχέδια αναθεώρησης του άρθρου 16, αλλά δεν θεωρείται καθόλου ιστορική ανορθογραφία να υπάρχουν ένα σωρό πτυχία χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα, ούτε θεωρείται ιστορική ανορθογραφία ο ένας στους τέσσερις πτυχιούχους των πανεπιστημίων να είναι άνεργος ή ο ένας στους τρεις πτυχιούχους να δουλεύει σε επάγγελμα άσχετο με το αντικείμενο που σπούδασε. Τούτη την ώρα είναι που η κυβέρνηση κυριολεκτικά το τερματίζει αναποδογυρίζοντας τη σημασία των λέξεων και έρχεται και βαφτίζει ως ερμηνεία πιαν την ολοφάνερη παραβίαση του συντάγματος. Και μάλιστα τώρα τελευταία αυτή την παραβίαση η κυβέρνηση τη δικαιολογεί και με ένα κοινικό όσο και προκλητικό επιχείρημα, λέγοντας ότι δεν είναι δά και η πρώτη φορά που παραβιάζεται το άρθρο 16. Σιγά, αυτό παραβιάστηκε και παλιότερα με την αθρώα επιβολή διδάκτρων στα μεταπτυχιακά. Δεν θα διαφωνήσουμε μαζί σας, αλλά δεν ξέρω αν το καταλαβαίνουν εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ ότι με την ομή αυτή παραδοχή της η κυβέρνηση, της προπολού δηλαδή παραβίασης του άρθρου 16 του συντάγματος, μπαίνουν και αυτοί στο κάδρο των ευθυνών και αποκαλύπτεται ότι είναι και αυτοί συνένοχοι αυτής της παραβίασης. Γιατί δεν απαντάτε σε αυτό, και απευθύνομαι στους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, τελικά η ένοχη σιωπή σας απλώς επιβεβαιώνει τις ευθύνες όλων όσοι κυβέρνησαν και κυβερνούν τη χώρα. Θα πάω στο πρώτο μέρος, έχουμε καιρό να ασχοληθούμε και με τα υπόλοιπα μέρη του νομοσχεδίου στις επόμενες συνεδριάσεις. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, αναδιατάσσεται ο ακαδημαϊκός χάρτης της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με την ανάπτυξη του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου και εξορθολογίζεται η λειτουργία του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Πρώτη φορά γίνονται τέτοιες αλλαγές? Προφανώς όχι. Υπάρχει εμπειρία μπόλικη και μάλιστα αρνητική εξόχως από ένα σωρό αλλαγές στον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας, οι οποίες γίνονταν μέχρι πρόσφατα, από όλες τις κυβερνήσεις, αντιμετωπίζοντας κάθε φορά φοιτητές και εργαζόμενους ως πειραματόζωα στους σχεδιασμούς τους. Όπως θυμόμαστε, κάθε τέτοια αλλαγή υποσχόταν αναβάθμιση σπουδών και πτυχίων, και τελικά έφερνε βέβαια μια νέα υποβάθμιση πάντα. Όπως ακριβώς δηλαδή έγινε στα τμήματα που εντάχθηκαν με πανηγυρισμούς, θέλω να θυμίσω, στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας, ως πανεπιστημιοποιημένα πια τμήματα και τώρα μεταφέρονται στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Η κυβέρνηση που κομπάζει για τη δίθεν αναβάθμιση του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου θα μας πει αλήθεια σήμερα αν με το σημερινό νομοσχέδιο οι απόφοιτοι αυτών των τμήματων θα κατοχυρώνουν και επαγγελματικά δικαιώματα? Γιατί 6 χρόνια τώρα αυτά βρίσκονται στον αέρα. Γιατί 6 χρόνια τώρα ούτε καν αντιστοιχίζονται με τα ομοειδή τμήματα άλλων πανεπιστημίων και έτσι οι φοιτητές τους, εκτός των άλλων, δεν έχουν ούτε καν τη δυνατότητα μετεγγραφής. Πολλά λέει το
το νομοσχέδιο για το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, αλλά όσο και αν ψάξαμε, πουθενά δεν βρήκαμε απάντηση στο αν οι σχολές και τα τμήματά τους θα στελεχωθούν με βάση τις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες, με μόνιμους διδάσκοντες, με σύγχρονες υποδομές, υλικοτεχνικό εξοπλισμό, πουθενά. Πολλά λέει το νομοσχέδιο για το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, αλλά πουθενά δεν βρήκαμε απάντηση στο αν θα καλυφθούν πλήρως όλες οι ανάγκες των φοιτητών στη μέρημνα. Μιλάμε για βιβλία, για δωρεάν σίτιση, για πετρέλαιο στις εστίες, για δωρεάν μεταφορά που κόπηκε από πέρυσι σε αυτό το πανεπιστήμιο, το Δημοκρίτιο, ή για το τεράστιο πρόβλημα της φοιτητικής στέγης και της δωρεάν παροχής της, με ευθύνη του κράτους βέβαια, με τις σημερινές εστίες να βρίσκονται σε άθλια κατάσταση εξαιτίας της υποσυντήρησης και τα δωμάτια τους να μην απαρκούν ούτε για το 10% των φοιτητών. Και σε αυτό το απαράδεκτο σημείο, ξέρετε, δεν φτάσαμε καθόλου τυχαία. Όλες οι κυβερνήσεις συνέβαλαν σε αυτό. Αρκεί να πούμε τούτο, μιας που αρέσει στον κύριο Υπουργό να μιλάμε με αριθμούς. Η κρατική χρηματοδότηση για το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο από 10 εκατομμύρια ευρώ που ήταν το 2012 κόπηκε η μισή, παραπάνω από μισή. Και το 2023, την περσινή χρονιά, ήταν μόλις 4,6 εκατομμύρια. Από τα 10 πέσαμε στα 4,6. Τα ίδια βέβαια ισχύουν και για το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας. Να πώς έφτασαν οι σχολές και τα τμήματα σε οριακή λειτουργία, κάνοντας συνεχείς περικοπές στη φοιτητική μέρημνα, στους καθηγητές, στο προσωπικό φύλαξης και καθαριότητας, στο διοικητικό προσωπικό, τις τεχνικές υπηρεσίες. Ούτε εσείς όμως, ούτε το νομοσχέδιό σας λέει κάτι για όλα αυτά. Λένε όμως οι φοιτητές, και αυτό είναι παρήγορο, με τις κινητοποιήσεις τους και στα δύο πανεπιστήμια. Λέτε όμως, και εννοείται ακόμα περισσότερα από αυτά που λέτε και σε αυτό το νομοσχέδιο, και για την περαιτέρω επιχειρηματική δράση του δημόσιου κατά τα άλλα πανεπιστημίου και για την εμπορευματική του λειτουργία, αλλά και για το σφιχτότερο εναγκαλισμό του με τα θέλω των επιχειρηματικών ομίλων και βέβαια με το ΝΑΤΟ. Αυτή είναι η βαθύτερη σημασία της γεωπολιτικής αναβάθμισης του Πανεπιστημίου, μιας και η περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετατρέπεται σε ένα πεδίο βολής φτηνό, αλλά και σε πολεμικό ορμητήριο, με ό,τι μπορεί αυτό να σημαίνει για το λαό της περιοχής. Πράγματι, η δυνατότητα που δίνεται με το νομοσχέδιο για την ίδρυση μέσω παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων αποτελεί αναμφίβολα μια τομή. Μια τομή όμως άδικη, κύριε Υπουργέ, και γι' αυτό ακριβώς αντιδραστική, σε βάρος και της μεγάλης πλειοψηφίας των φοιτητών και της κοινωνίας και της επιστήμης.